Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Δρόμοι της Ανάπτυξης είναι η εκπομπή που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι SBC. Σήμερα ένα θέμα επίκαιρο που θα συζητήσουμε εδώ με τον κύριο Νίκο Καραγεωργίου, τον πρόεδρο του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανικών Επωνύμων Προϊόντων. Είναι αυτό βεβαίως των επωνύμων προϊόντων και του ρόλου τους στην οικονομική ανάπτυξη, στην οικονομική λειτουργία. Επίσης θα συζητήσουμε το θέμα της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων, που είναι ένας από τους πιο ζωτικούς παραγωγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, δεδομένου ότι συνδέεται άμεσα και με την αγροτική μας παραγωγή και κατ' επέκταση με τον τουρισμό. Και θα μιλήσουμε επίσης και για το λιανικό εμπόριο, δεδομένου ότι τόσο η ελληνική βιομηχανία τροφίμων όσο και το λιανικό εμπόριο, όπως προκύπτει από μια έκθεση της Εταιρείας Συμβούλων Επιχειρήσεων McKinsey, η οποία έγινε το 2011 για λογαριασμό του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, είναι οι δύο κλάδοι που, πάνω στους οποίους θα μπορούσε εν μέρη βέβαια να στηριχθεί η αναπτυξιακή διαδικασία στη χώρα μας. Να σας καλωσορίσω στην εκπομπή, κύριε Καραγεωργίου. Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλο. Ευχαριστώ που για μία ακόμη φορά έρχεστε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στο φιλόξενο βήμα σας. Η χώρα αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, πέρα βέβαια από τα δημοσιονομικά, πέρα από το τεράστιο δημόσιο χρέος και την μάχη που γίνεται για τη βιωσιμότητά του. Πλην όμως εσείς είστε μέσα στην πραγματική οικονομία, ζείτε καθημερινά τα προβλήματα. Ένα από αυτά, από ό,τι φημολογείται, αλλά και το νιώθει ο κανένας όταν συναλλάσσεται μέσα στην πραγματική οικονομία, είναι η ρευστότητα, η οποία δεν νομίζω ότι μπορεί να λυθεί έτσι εύκολα. Πώς κατά τη γνώμη σας αντιδρούν οι ελληνικές επιχειρήσεις και τι θα μπορούσαν να κάνουν προκειμένου ορισμένες από αυτές, καλές επιχειρήσεις, να αποφύγουν την ασφυξία? Ναι, κοιτάξτε, το θέμα της ρευστότητας έχει αναλυθεί και έχει αναφερθεί πολλές φορές. Εντελώς επιγραμματικά θα πω ότι οι διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες έπαψαν να ασφαλίζουν προϊόντα που προορίζονται για την Ελλάδα. Τις εισαγωγές εννοείται, τα εισαγόμενα προϊόντα, τα οποία ξέρετε είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της οικονομίας. Όλες οι πρώτες ύλες αλλά και πάρα πολλά έτοιμα προϊόντα εισάγονται. Δυστυχώς, γιατί και οι πρωτογενείς και οι δευτερογενείς παραγωγοί στην Ελλάδα δεν αρκεί για την κατανάλωση. Έτσι, οι λόγοι είναι γνωστοί, έχουν υποθεί πάρα πολλές φορές, ότι ξαφνικά η χώρα μας έπαψε να παράγει, για κάμποσες δεκαετίες ζούσε με δανεικά και έτσι εξοντώθηκαν σχεδόν τα πάντα, και η μεταποίηση και η γεωργική παραγωγή, και έτσι φτάσαμε στο σημείο κάποια στιγμή, όταν τελειώσαν τα δανεικά, να καθίσουμε να δούμε και τώρα πώς ζούμε στη συνέχεια, τι θα καταναλώνουμε, τι θα τρώμε, πώς θα επιβιώσουμε. Έτσι έφτασε η στιγμή της αλήθειας και όσο οδυνηρή κι αν είναι, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι κύριοι υπεύθυνοι, αν δεν είμαστε μοναδικοί, είμαστε εμείς. Δηλαδή εγώ, εσείς, οι κάτοικοι αυτής της χώρας μαζί με τους πολιτικούς. Το να λέμε ότι οι πολιτικοί φταίνε για όλα, μέρος των πολιτικών είμαστε κι εμείς. Εμείς τους ψηφίζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, έτσι, εμείς τους ψηφίζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα λοιπόν, μια ανάσα η οποία ήρθε ήταν το γεγονός ότι φαίνεται ότι απομακρύνθηκε το ενδεχόμενο της άτακτης χρεοκοπίας και της εξόδου της χώρας μας από το Eurogroup και από το Ευρώ. Αυτή είναι μια καλή εξέλιξη την οποία δέχτηκαν και οι αγορές καλά. Το επόμενο βήμα το οποίο θα, κατά την άποψή μου, πρέπει να γίνει είναι η επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, γιατί ό,τι και αν λέγεται και ό,τι και αν γράφεται, μέρος, ακόμα και το κλίμα, μέρος αυτών των κονδυλίων θα φτάσουν και σε επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να ρολάρουν αυτά τα χρήματα με πολλαπλασιαστές και αν όχι να αντιστρέψουν, να ανασχέσουν το κύμα των απολύσεων και της ανεργίας, που είναι πλέον ένα πρόβλημα
το οποίο τίνει να γίνει το υπαριθμόν ένα στη χώρα μας. Ναι, συμφωνώ με αυτήν την εκδοχή, κύριε Καραγεωργίου, και όντως έτσι είναι τα πράγματα. Είναι όμως η δανειοδότηση επιχειρήσεων, δηλαδή η βελτίωση της ρευστότητάς τους για να σταματήσει, για να σταματήσουν οι απολύσεις και ενδεχομένως να αποφευχθούν απολύσεις, αυτό δεν σημαίνει ανάπτυξη. Ναι. Δηλαδή, για να σας δώσω, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, μελετούσα μία τελευταία έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, η οποία, ναι, παραδέχεται ότι όντως έχουμε αύξηση, για παράδειγμα, των ελληνικών εξαγωγών, που είναι και αρκετά ουσιαστική. Πλην όμως, προκύπτει από την ίδια έρευνα, ότι το παραγωγικό δυναμικό της χώρας έχει, ως προς την λειτουργία του, έχει πέσει. Ναι. Άρα, στην ουσία, η αύξηση των εξαγωγών υποκαθιστά πωλήσεις που δεν γίνονται στην εσωτερική αγορά. Έτσι. Έτσι, να υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική καθίζηση, θα έλεγα, της εσωτερικής αγοράς, για τους γνωστούς λόγους, ότι τα εισοδήματα των Ελλήνων έχουν μειωθεί δραματικά σε οποιοδήποτε επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι πάψαν να καταναλώνουν ή μειώθηκε τόσο πολύ, ώστε αυτή η μείωση που λέτε δεν μπορεί να αντισταθμιστεί με την όποια άνοδο των εξαγωγών. Για να φτάσουμε όμως σε αυτό που πρωταρχικά με ρωτήσατε, σε επίπεδο ανάπτυξης, πρέπει να αρχίσουν να γίνονται επενδύσεις, είτε από εγχώριους Έλληνες επενδυτές, είτε από ξένους επενδυτές. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει η χώρα μας να επανακτήσει την αξιοπιστία σε οποιοδήποτε επίπεδο, γιατί ένας επενδυτής τι θέλει? Θέλει σταθερότητα σε μια χώρα και σαφείς κανόνες. Σε οποιοδήποτε επίπεδο σαφείς κανόνες. Μα κοιτάξτε. Και λιγότερη γραφειοκρατία. Και λιγότερη γραφειοκρατία. Όταν μέσα σε 3 χρόνια έχουν ψηφιστεί κάποιες χιλιάδες νόμοι, κάποιες χιλιάδες προεδρικά διατάγματα, κάτι χιλιάδες διακανονιστικές διατάξεις σε οποιοδήποτε επίπεδο, είναι πράγματα τα οποία αποθαρρύνουν και τον τολμηρότερο επενδυτή. Μία επένδυση είναι, και αυτό το υποστηρίζω, το υποστήριζα και το υποστηρίζω, ευλογία για όποιον τόπο γίνεται. Είναι μία πηγή ευμάρειας. Βεβαίως. Είναι ένα κύτταρο υγιούς οικονομικής ανάπτυξης. Και όλα αυτά τα υγιή κύτταρα, όπως είναι οι επενδύσεις και οι νέες δουλειές, συγκροτούν έναν υγιή οικονομικό οργανισμό που είναι μία ευημερούσα χώρα και μία χώρα της οποίας οι κάτοικοι, ο καθένας εφόε τάχθη, έτσι. Δεν είναι όλοι πλούσιοι, όπως δεν είναι και όλοι φτωχοί. Αλλά ο καθένας ξέρει το ρόλο του και εργάζεται εκεί που έχει ταχθεί. Το σημαντικότερο λοιπόν για να μπορέσει να αντιστραφεί το κλίμα μας, το κλίμα και η χώρα μας να μπει σε τροχιά ανάπτυξης, είναι να αρχίσουν επενδύσεις. Είτε από ξένα κεφάλαια τα οποία θα έρθουν, είτε από Έλληνες επιχειρηματίες οι οποίες θα κάνουν νέες επενδύσεις σε καινοτόμες ιδέες, οι οποίες δεν λείπουν. Βλέπω νέα παιδιά και σε διάφορες εκδηλώσεις και εκπλήσωμαι με την, με τη ζέση με την οποία ασχολούνται με τέτοιου είδους αντικείμενα, τολμηρά και με πάρα πολύ καλές προτάσεις. Ναι, από την άλλη μεριά όμως υπάρχει το εξής πρόβλημα, κύριε Καραγεωργίου. Ορισμένοι παράγοντες θριαμβολογούν, κυβερνητικοί παράγοντες κατά κύριο λόγο, θριαμβολογούν, λέει ότι επειδή η χώρα μας κέρδισε 12 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη για τις επενδύσεις, επέρασε, λέει, από την 90η θέση που ήταν. 94 πήγε στο 82. Πήγε στο 82 ή στο 79, εν πάση περιπτώσει, δεν θυμάμαι. Αυτό σημαίνει ότι ένας επενδυτής, πριν αποφασίσει να έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα, θα έχει 79 άλλες επιλογές που προηγούνται. Έτσι. Αυτό είναι ένα σοβαρό, κατά τη γνώμη μου, μειονέκτημα, το οποίο όμως μας οδηγεί σε μια άλλη σκέψη. Είναι ότι ποιες ευκαιρίες παρουσιάζονται εδώ για επενδυτές? Δηλαδή, ενθαρρύνουμε τις ευκαιρίες ή έχουμε κατά νου αυτήν την αντίληψη ότι δεν πρέπει να λέει να ξεπουλήσουμε το ένα, δεν πρέπει να ξεπουλήσουμε το άλλο, τελικά δεν πουλάμε τίποτα
και καταραίει, αν θέλετε, η πραγματική αξία ενός προϊόντος που αυτή είναι μια ολέθρια αντίληψη, έτσι, και μου θυμίζει, αν θέλετε, το ότι θα ξεπουλήσουμε ή θα δώσουμε μπιρ παρά ή όσα επεπτερόντα λέγονται, και μάλιστα υποτίθεται από υπεύθυνους ανθρώπους και υπεύθυνα κόμματα, με κάνουν να πικραίνομαι, με πιάνει μια θλίψη. Θα τη συγκρίνω αυτή τη ρίση με την πρίκα που μας άφησαν τα Ολυμπιακά ακίνητα, τα οποία ρήμαξαν κυριολεκτικά, ρήμαξαν εξαιρετικές κατασκευές, τα οποία είχαν ζητηθεί από επιχειρηματίες για να αξιοποιηθούν. Και από μεγάλες εταιρείες. Και από μεγάλες εταιρείες. Διεθνούς εμβέλεια. Και ξέρετε γιατί ρήμαξαν και δεν δόθηκαν? Γιατί κανείς δεν τολμούσε να πάρει την απόφαση να τα δώσει στον Χ, στον Ψ, στον Ωμέγα, μήπως κατηγορηθεί ότι έκανε είτε χατήρι, είτε ρουσφέτη, είτε ότι υπήρχαν άνομες συναλλαγές. Και φτάνουμε στο να βλέπουμε καλύτερα να ρημάξει παρά να πάθω εγώ κάτι ή στεροφημία μου ή τυχόν να υποθέσει κανείς. Κάτι τέτοιο γίνεται και με αυτό το οποίο είπατε πριν. Λέμε για το ότι θα δώσουμε τζάμπα κάτι. Μα αυτό, εάν ο επενδυτής... Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Η Δοδόνη, αυτή η έξοχη τυροκομική μονάδα, η συνεταιριστική της Αγροτικής Τραπέζης. Πράγματι ήταν η μόνη επικερδής από τις δεκάδες εταιρείες που είχε η Αγροτική Τράπεζα. Είχε πολλές αμαρτίες η Αγροτική Τράπεζα, έτσι. Ήταν μια τράπεζα ειδικού σκοπού η Αγροτική, η οποία εξυπηρετούσε ρουσφέτια των εκάστοτε κυβερνώντων. Σε ευρεία κλίμακα. Των εκάστοτε. Η Δοδόνη λοιπόν ήταν και συνεχίζει να είναι μια πάρα πολύ καλή μονάδα. Βγήκε προς πώληση από τον πλειοψηφούντα. Πήρε μία Ρώσικη, ένα ρώσικο κονσόρτσιουμ να μπορέσει να την συνεχίσει τη δουλειά. Το τι ελέγχθη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δήλωσε με την παρουσία του εκεί ότι εάν γίνουμε θα το ακυρώσουμε αυτό το πράγμα. Προσέξτε, και μόνο με αυτή τη ρίση, άντε κανείς άλλος να κάνει κάποια παρεμφερή επένδυση κοντά. Αλλά αυτή η εταιρεία, ένα λεπτό, αυτή η εταιρεία έδωσε 21 εκατομμύρια για να την αγοράσει, έδωσε 50 εκατομμύρια να αποπληρώσει χρέη και ταυτόχρονα την έβαλε σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή και ρώσικη αγορά να διπλασιάσει, τριπλασιάσει, ενδεχομένως να δεκαπλασιάσει τη δουλειά της. Προσέξτε τη διαφορά. Στην αντίθετη περίπτωση θα δινόταν σε κάποιους συνεταιριστές και θα ρήμαζε ακόμα περισσότερο σαν τις άλλες εταιρείες της ΑΤΕ. Να συνεχίσουμε, κύριε Καραγεωργίου, πρέπει να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε την εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι SBC. Με τον κύριο Νίκο Καραγεωργίου, πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων, συζητούμε θέματα ανάπτυξης που άπτονται τόσο των επενδύσεων της ελληνικής βιομηχανίας ειδών διατροφής και του λιανικού εμπορίου. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.